Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε δίκιο να λέτε ότι υπάρχουν φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή, αλλά και εσείς νομίζω με την ερώτησή σας αγγίζετε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και με αυτή την έννοια αξίζει πραγματικά και όπως προκύπτει και από την υποχρέωσή μας να ασχοληθούμε με αυτό. Μην ανοίγετε βέβαια, μην ξύνετε την πληγή του αριθμού των δημοσκοπικών εταιριών, διότι περί του αριθμού έχουμε συζητήσει με πολύ έντονο τρόπο τελευταία και αυτό μπορεί να δώσει λαβές για άλλου τύπου κριτικές οι οποίες δεν έχουν και νόημα αυτή τη στιγμή να ακούγονται. Κύριε Παπαχριστόπουλε, το θεσμικό πλαίσιο καθορίζεται από το νόμο 3603, αλλά υπάρχει και επιστημονικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων και αυτό το πλαίσιο αφορά το Διεθνή Κώδικα Διοντολογίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κοινής Γνώμης και Έρευνας και φυσικά το ΣΕΔΕΑ που είναι η Ένωση των Εταιριών Δημοσκοπήσεων. Φαίνεται, και εδώ βρίσκομαι σε θέση να συμφωνήσω μαζί σας, ότι αυτό το πλαίσιο δεν είναι αρκετό. Διότι κακά τα ψέματα, οι δημοσκοπήσεις γίνονται εργαλείο πολιτικής. Το αποτέλεσμά τους γίνεται λεζάντα. Η λεζάτα γίνεται ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ και αυτή η ερώτηση του τηλεοπτικού πάνελ επιδιώκει να πάρει τη μορφή αδιαμφισβήτη του πολιτικού κλίματος στο οποίο όλοι κόμματα, φορείς, η κοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστεί και να απαντήσει. Στις 11 Ιανουαρίου συναντηθήκαμε με το ΣΕΔΕΑ και συζητήσαμε ακριβώς αυτά τα θέματα. Είχε προηγηθεί και μία δημόσια παρέμβαση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες ακριβώς διαισθάνθηκαν το ισχυρότατο πλήγμα στην αξιοπιστία τους, το οποίο επήλθε από την αδυναμία τους όχι να προβλέψουν, να προσεγγίσουν και να ανιχνεύσουν τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και του δημοψηφίσματος. Έγινε ένας ανοιχτός διάλογος που αφορούσε και το νομοθετικό πλαίσιο που θα έχει στόχο την προάσπιση της πληροφόρησης αλλά και την προστασία, θα σας έλεγα, και των ερευνητικών εργαλείων και των ίδιων ερευνών της αγοράς, διότι είναι πλήγμα για τη δημοκρατία μας να υπάρχουν δυνατότητες αναλυτικών εργαλείων τα οποία αναλυτικά εργαλεία να έχουν απολύτως καταπέσει στα μάτια της κοινής γνώμης ως προς την χρησιμότητά τους. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για να περιορίσουμε τα φαινόμενα παραπλάνησης και να ενισχύσουμε την εμπεριστατωμένη έρευνα και θα σας έλεγα έρευνες που δημοσιεύονται και μάλιστα όχι μόνο στον τύπο αλλά και στο διαδίκτυο όπου εκεί πέρα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασυδοσία. Είμαστε εν αναμονή των προτάσεων του ΣΕΔΕΑ και θέλουμε να εστιάσουμε στην ενίσχυση της εποπτείας της διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι όσο και αν ο νομοθέτης και οι παράγοντες της αγοράς είναι σύμφωνοι και πρόθυμοι να λειτουργήσουν 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε ένα μέσο ενημέρωσης να παραγγέλνει μια δημοσκόπηση σε εταιρεία που δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ. Και έτσι δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης είναι και αυτά υπόλογα για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να παρουσιάζουν και να προβάλλουν τις δημοσκοπήσεις. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, κύριε Παπαχριστόπουλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριος Παπαχριστόπουλος έχει το λόγο για να δευτερολογήσει. Ξέρουμε όλοι ότι αν, κύριε Υπουργέ, έβγαινε το ναι, γιατί δεν είναι μόνο η δημοσκόπηση, είναι και άλλα πολλά που κάνανε τα ΜΜΕ εκείνη την ημέρα. Τι έγινε, ούτε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού δεν είχαμε. Κυκλοφόρησαν ειδήσεις μετά τις 12 η ώρα. Κλείσαν οι τράπεζες, πάει λέγοντας, αλλά δεν θέλω να τα θυμίσω. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα που θα καθόριζαν ιστορικά την πορεία ενός τόπου. Γιατί θέλω να πιστεύω, αν έβγαινε το ναι στη συγκεκριμένη στιγμή, βέβαια με μοχλό τις δημοσκοπήσεις, πιθανόν να είχε παρατηθεί η κυβέρνηση, να είχαν αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή τα πολιτικά. Γι' αυτό το θεωρώ πολύ μείζον θέμα και θέλω να βάλω τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά με κανόνες. Ακόμα και ο Τραμπ στην Αμερική, που κανένας δεν τον θέλει, δεν αμφισβητεί όμως κανείς τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι γίνονται τουλάχιστον, έστω για κάτι κακό, σωστά. Οι εταιρείες εκεί κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 1000 άτομα και με την καινούργια τεχνολογία όπου μπερδεύεται η κινητή με τη σταθερή τηλεφωνία, το πλαίσιο έχει αλλάξει, έχει προχωρήσει η επιστήμη, πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση που μάλιστα δεν ελέγχεται. Στην Ολλανδία, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει
αν όχι online, μια σχεδόν μετά από μία μέρα επιβεβαίωση από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου που ελέγχει όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα όλων των εταιριών. Και αν κάποια τη βρει στην Ολλανδία, τη βρει σκάρτη, την αποβάλλει αμέσως και τη βάζει και πρόστιμο. Πιστεύω ότι έχετε πεδίο μεγάλο μπροστά σας, ειδικά με τις άδειες τις τηλεοπτικές, που εκεί παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι, να καθιερώσετε κανόνες και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παπάς, για την δευτερολογία του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, με βάση τον 3603, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στηρείται Μητρώο Φορέων Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων. Κάθε φορέας προκειμένου να αναλαμβάνει δημοσκοπήσεις πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, ο έλεγχος γι' αυτό διενεργείται από αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον οποίο συμμετέχει και ο ΣΕΔΕΑ και εκπρόσωποι άλλων φορέων. Είναι αυτή η εταιρεία που μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και να προβάλλει σε κάθε άλλη ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων πρέπει να καταθέτονται εκεί και τα πορίσματα του ελέγχου της εταιρείας πηγαίνουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ερχόμαστε δυστυχώς για άλλη μια φορά σε ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει την εθνική αντιπροσωπεία και συνολικά την πολιτική ζωή. Το θέμα της απαξίωσης των ανεξαρτήτων αρχών. Και εδώ πέρα νομίζω ότι έχουμε άλλη μια πτυχή αποτελεσμάτων, άλλο ένα σύνολο αποτελεσμάτων της απαξίωσης αυτής και της συγκεκριμένης και πάρα πολύ συνειδητής πολιτικής επιλογής του να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Άρα θα σας έλεγα ότι οι δυνατότητες της κυβέρνησης για να παρεμβαίνει και να ελέγχει είναι πολύ περιορισμένες από ό,τι η κοινή γνώμη μπορεί να νομίζει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δηλαδή αρμοδιότητα, πολύ μεγάλο κομμάτι αρμοδιοτήτων σε ένα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και φοβάμαι ότι εδώ ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα και πριν, τα επίχειρα πολιτικών επιλογών, τα οποία στην πρώτη φάση είχαν την απαξίωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που ήταν υποστελεχωμένο, που ήταν χωρίς προσωπικό, το οποίο δεν συμπληρώνονταν, το οποίο οι αποφάσεις έρχονταν καλώς πολλές φορές αντιμέτωπες με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών να την υπερασπιστεί. Υπάρχει όμως μια πολιτική αμήλικτη πραγματικότητα. Στο δημοψήφισμα είχαμε τερατώδεις αποκλήσεις, οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι μόνο μερικώς μπορεί να εξηγηθούν από μεθοδολογική ανεπάρκεια και πολύ περισσότερο από ενδεχόμενες μεροληψίες, και είχαμε βέβαια και πάρα πολύ σοβαρές αποκλήσεις, κύριε Παπαχριστόπουλε, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, επειδή αναζητήσαμε και εμείς τα αίτια, φάνηκε ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών δημοσκοπήσεων έκαναν την εξής μεθοδολογική υπόθεση, ότι η αποχή θα χτυπούσε κυρίως και μόνο μάλλον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια υπόθεση η οποία πολύ φοβάμαι είχε άλλου τύπου ελαττήρια, όχι καθαρά επιστημονικά, δυστυχώς. Δεν μπορεί δηλαδή ένα τέτοιο αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί. Άρα, κλείνοντας, πρέπει οι πολιτικοί να σταματήσουν να μετακινούνται από τα οράματα και τους μεγάλους στόχους στην καθημερινή διαχείριση της πολιτικής με οδηγό της δημοσκοπήσεις, αντί δηλαδή να θέλουν να πάνε κάπου τα πράγματα για την πατρίδα και το λαό, να προσπαθούν να προσαρμόζονται στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι δημοσκόποι να σταματήσουν να ασκούν πολιτική και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης να σταματήσουν να προσπαθούν να υπηρετούν τα επιχειρηματικά τους αλλότρια συμφέροντα μέσω της διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Άρα, ναι βεβαίως, αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά και ευθύνη από όλους, και τους πολιτικούς και τους δημοσκόπους και τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης. Και ξέρετε, κύριε Παπαχριστόπουλε, υπάρχει μία πάρα πολύ αυστηρότερη τιμωρία από οποιαδήποτε θα μπορούσε να προβλέψει ο νόμος. Η αναξιοπιστία, η ανυποληψία, το να μιλάς και να μην σου δίνει κανένας σημασία.